Στην αντεπίθεση πέρασε ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, απαντώντας σε όσα ισχυρίζεται σε ρεπορτάζ του το αμερικανικό δίκτυο CBS, μέσα από ένα αφιέρωμα 13 λεπτών, η εκπομπή με τίτλο 60 λεπτά επιχείρει να διασυνδέσει το νησί με απόκρυψη περιουσιακών κεφαλαίων Ρώσων ολιγαρχών, στους οποίους επιβλήθηκαν κυρώσεις μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μάλιστα, στο αφιέρωμα μιλούν μεταξύ άλλων οι βουλευτές των οικολόγων Αλεξάνδρα Ταλίδου και ο Υπουργός Οικονομικών. How do you hide that much money from an international community that says it's determined to find it? The question led us to Cyprus, a tiny Mediterranean island at the crossroads of Europe, Asia and the Middle East. Καταθέτοντας στοιχεία και αριθμούς από τις εκθέσεις διεθνών οργανισμών, ο Υπουργός Οικονομικών χαρακτήρισαν υπόστατα τα στοιχεία που παρουσιάζει το Διεθνές Δίκτυο σε σχέση με τις ρωσικές καταθέσεις που έγιναν το 2021 στην Κύπρο, οι οποίες, όπως ανέφερε, αποτελούν μόλις το 3,8% των συνολικών καταθέσεων. Αυτό το ποσό το οποίο ανέφερα, πόρο απέχει από τον ισχυρισμό του CBS ότι η έκθεση του Κυπριακού Τραπεζικού Συστήματος στη Ρωσία είναι 5,6 δις. Στην πραγματικότητα, η έκθεση αυτή δεν ξεπερνά το 1 δις. Και είναι πραγματικά λυπηρό να λέγονται τέτοιες ανακρίβειες από ένα διεθνούς εμβέλειας ειδησιογραφικό δίκτυο. Μάλιστα, ο Υπουργός Οικονομικών σε έντονο ύφος άφησε ξεκάθαρες αιχμές προς το Διεθνές Δίκτυο και κάνει λόγο για παραπληροφόρηση και αποσπασματική επιλογή των δηλώσεων του. Ξέρετε ότι η συνέντευξή μου ήταν πέραν της μιας ώρας και ενός τετάρτου. Ακολούθησε γραπτή ανταλλαγή ερωτήσεων. Γραπτή! Επιλέχθηκε αποσπασματικά αυτά τα δευτερόλεπτα. Την ίδια ώρα ο Υπουργός Οικονομικών παραδέχθηκε χωρίς δισταγμό πως έχουν γίνει και λάθη στο παρελθόν σε ό,τι αφορά κυρίως τη διαχείριση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος που στήχησαν στην εικόνα της Κύπρου στο εξωτερικό. Αυτά όμως τα λάθη δεν μπορούν να αναιρούν την τεράστια πρόοδο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, η οποία πρέπει να συνεχιστεί, ούτε να χρησιμοποιούνται για να στιγματίσουν περαιτέρω τη χώρα. Σε μια άλλη εξέλιξη, όπως αποκαλύψει ο Κωνσταντίνος Πετρίδης, εξαιτίας των πρόσφατων δημοσιευμάτων στον Διεθνή Τύπο που παρουσίαζαν την Κύπρο να αντιτίθεται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, προκλήθηκαν αναταραχές στο προξενείο της χώρας στην Ουκρανία. Ειδήσεις ψεύτικες που δημιούργησαν ακόμη και αναταραχή έξω από το κυπριακό προξενείο στο Κίεβο, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και το προσωπικό και αναγκάζοντας την κυπριακή κυβέρνηση επίσημα να προβεί σε διαψεύσεις. Ο Υπουργός Οικονομικών ξεκαθάρισε πως η Κύπρος δεν διατηρεί τα οποιοδήποτε αποθέματα της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας και πως εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος αλλά και για την επιβολή των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.